Ήταν ένα θέμα στρατηγικής να κρατήσεις τα λάστιχά σου για το τέλος. Ήταν θέμα στρατηγικής γιατί άρχισα να ρισάω προς τη μέση του αγώνα, οπότε έκοψα λίγο ρυθμό για να πέσει σε πιέσεις για να μπορέσω να κρατήσω στο τέλος που θα είναι πιο μεγάλα τα βαθμούς από κοντά, ώστε να κάνω να μπορώ να και θέλω να πιέσω, να μπορώ να έχω ένα πέρασμα λόγω που θα κρύω στα λάστιχα. Αφού λοιπόν κρύω στα λάστιχά σου, έκανες μια σειρά εκπληκτικών γύρων που μάλιστα έκανες και τον ταχύτερο γύρο και ρεκόρ 600 από Έλληνα οδηγό. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Τίποτα, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μηχανάκι, τα πρώτα αγώνα. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνιο που με βοήθησε να φτιάξω το μηχανάκι. Αν και τόσο κάτι, μην τον αφήσει με αυτό. Τίποτα. Ήσουν σίγουρος στους τελευταίους γύρους ότι όταν είδες τη διαφορά σου να ξαναμεγαλώνει ότι μπορείς να πάρεις τη νίκη, ότι θα ανταπεξέλθεις σε έναν Μιχάλη Κουτσουμπού που επίσης ήταν πάρα πολύ δυνατός στα τελευταία στάδια του αγώνα? Ναι, πίστευα ότι θα μπορούσα να ανταπεξέλθω όταν πλησίαζε και είχαμε μια μάχη. Γι' αυτό άλλωστε πάμε και τα λάστιχα για να μπορέσω να έχω ένα πέρασμα. Δεν έχω ένα λάθος να με βοηθήσει το λάστιχο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεοφάνη.